πώς είναι ο ίδιος, αν ήταν αρκετές οι μέρες ξεκούρασης, πώς θα φτάσει 100%, αν είναι δύσκολο το ξεκίνημα, πόσο δύσκολο. Ποτέ δεν είναι αρκετές οι διακοπές, πάντα θέσεις λίγο παραπάνω ξεκούραση. Από εκεί πέρα είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και προπονούμε ξανά με την ομάδα. Είναι δύσκολο να πω πότε θα είμαι 100% έτοιμος, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, δεν έχουμε δώσει κάποιο παιχνίδι. Προπονούμε σκληρά, δουλεύω και όσο το δυνατόν γρηγορότερα θα προσπαθήσω να είμαι στην κατάσταση που πρέπει. Θέσεις σε μια μυστήρια περίοδο για την ομάδα, όταν είχε πάρει κάτι της. Και ήταν προφανές ότι δεν μπόρεσε η ομάδα να αφομοιώσει γρήγορα σαν ποδοσφαιριστή. Θεωρεί ότι φέτος υπάρχουν τα εχέγγυα να είναι πιο ισχυρό κομμάτι αυτής της ομάδας. Το ελπίζω. Πάντα όταν έρχεσαι σε μια καινούργια ομάδα χρειάζεται χρόνος και εσύ να προσαρμοστείς στην ομάδα και η ομάδα να προσαρμοστεί στο δικό σου στυλ παιχνιδιού. Ελπίζω να είμαι όταν ξεκινήσει η σεζόν 100% έτοιμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να είμαι καλά και να μπορώ να παίξω. Από εκεί πέρα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα και σε αυτό που ζητάει ο προπονητής. Δεν είναι εύκολο να γίνουν άμεσα πολλές αλλαγές, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τη δυνατότητα να καταφέρουμε όταν χρειάζεται να είμαστε αυτοί που πρέπει. Στο τελείωμα της χρονιάς, στο οποίο ήταν πολύ δύσκολο, ενδεχομένως και ενδρασμό, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από την πλευρά του προσώπου του περισσότερο, ενδεχομένως και του ίδιου, στο εξωτερικό, και έδειξαν ότι κάνει κάποιες δεύτερες σκέψεις σε σχέση με το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Ήθελα να μας δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση για το πώς σκέφτεται την παραμονή του στην ομάδα. Δεν γνωρίζω το τι είπε ακριβώς και σε ποιο αναφέρεστε και δεν με ενδιαφέρει. Είμαι εδώ, είμαι 100% παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να αγωνιστώ με την ομάδα. Αν μου ζητηθεί να παίξω την Πέμπτη, θα δώσω το 100% και αυτό είναι το μόνο που με απασχολεί. Είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ. Αν του έχει ξανατύχει να έτσι πω ένα πράγμα να δουλέψει με τρίτο διαφορετικό προπονητή σε 6 μήνες. Και αν νιώθει ότι οι ποδοσφαιριστές και οι συμπαίκτες του περισσότερο, γιατί το είχαν πέφτει μέσα, τους έχουν αφήσει την περσινή σεζόν, τέλειωσε άσχημα. Όχι, είναι η πρώτη φορά που το συναντάω αυτό στην καριέρα μου, να δουλεύω με τρεις διαφορετικούς προπονητές μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι κάτι δύσκολο, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτό και στα νέα δεδομένα και από εκεί πέρα πρέπει να ξεχάσουμε το τι συνέβη την περασμένη σεζόν, να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια νέα αρχή και να μην σκεφτόμαστε το παρελθόν. Μέσα από την συμμετοχή του στην ομάδα και γενικότερα έχουμε δει ότι όταν κάποιος προσφυγιστής έρχεται είτε από άδεια, θέλει κάποιο χρόνο να κάνει κάποιο πρόγραμμα. Η προσαρμογή του ήταν άμεση και μάλιστα από τις αντιδράσεις του στην προπόνηση που βλέπουμε ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά τουλάχιστον. Αυτό δείχνει αρχικά ότι και αυτό εισπράττουμε. Υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια βοήθεια από το τεχνικό τμήμα, από τους συμπαίκτες του που τον έκαναν να νιώσει έτσι και να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο? Όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Όλοι είμαστε το ίδιο. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν είναι ξεχωριστός, δεν είναι κάτι παραπάνω από κάποιον άλλον. Όλοι χρειάζονται βοήθεια από το τεχνικό team για να προσαρμοστούν. Έτσι και εγώ, και δεν έχουν κάνει κάτι παραπάνω για μένα που δεν θα έκανε για κάποιο άλλο ποδοσφαιριστή. Μπορεί να μας εξηγήσει, γιατί οι δυνατότητες του είναι πολύ μεγάλες και δεν αφιλητούνται, γιατί πέρυσι, να μας πει και ο ίδιος, γιατί έχει αναλυθεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, πέρυσι δεν κατάφερε να δείξει σε όλες τις διαστάσεις τις δυνατότητες του. Όταν ήρθα στην ομάδα αγωνιζόμουν στη θέση μου, αυτό που γνωρίζω και παίζω αυτά τα χρόνια. Μετά όταν άλλαξε ο προπονητής, ο καινούριος προπονητής με έβαλε σε μια θέση και μου ζήτησε να κάνω πράγματα που δεν είχα ξανακάνει στην καριέρα μου. Και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο επηρεάζει και ψυχολογικά, το μυαλό σου σκέφτεται διάφορα πράγματα και όταν συμβαίνει αυτό δεν έχεις την καθαρή σκέψη για να μπορείς να αποδώσεις αυτά που μπορείς μέσα στο γήπεδο. Πόσο πιο βελτιωμένο θα πιστεύει ότι θα δούμε το από την νέα σεζόν? Προσπαθώ πάντα να είμαι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στο γήπεδο. Ποτέ βέβαια δεν είσαι σίγουρος, ποτέ δεν είσαι ικανοποιημένος από τον εαυτό σου, ποτέ δεν πιστεύεις ότι έχεις φτάσει στο 100%, πάντα θες να δώσεις κάτι παραπάνω. Το πιο σημαντικό βέβαια είναι να είμαι αυτός που πρέπει για να μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Βλέποντας έτσι και από κάποιες προπονήσεις την ομάδα απ' έξω, αφού δεν έκανε όλες τις προπονήσεις μαζί της,
Τι πιστεύει ότι έχει αλλάξει, τι είναι αυτό που του έχει κάνει περισσότερο εντύπωση? Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσω για διαφορές. Είμαι ουσιαστικά 4-5 μέρες εδώ μόνο, οπότε δεν θα ήταν σωστό να μιλήσω για κάποιες διαφορές. Δεν μπορώ ακόμα να διακρίνω τις διαφορές. Αυτό που βλέπω είναι ότι η τακτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε, που θέλει ο προπονητής να ακολουθήσουμε, είναι διαφορετική και εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Μου αρέσει το γεγονός ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να προπονούνται περισσότερο και θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά για αλλαγές είναι πολύ νωρίς ακόμα να μιλάμε. Αν η ομάδα δεν πάρει κάποιο τίτλο φέτος, αλλά οργανωθεί, αποκτήσει ταυτότητα, παίξει σωστό ποδόσφαιρο, βάλει βάση για το μέλλον, θα είναι ικανοποιημένος για την ομάδα πάντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Είναι δύσκολο να σκέφτεσαι έτσι και να σκέφτομαι έτσι προσωπικά, να μόνο για το τι θα χτιστεί και χωρίς να κερδίσεις κάτι. Έχω μάθει να σκέφτομαι και το τι πρέπει να κερδίσουμε. Μιλάω προσωπικά για τον εαυτό μου, δεν ξέρω τι σκέφτονται άλλοι, αλλά για μένα είναι λίγο δύσκολο να σκέφτεσαι μόνο το μέλλον χωρίς να έχεις φιλοδοξία να κερδίσεις ένα τίτλο. Έχει κλίματα στη ζωή στην Ελλάδα και αν... Τέλος πάντων, δεν έχει κάτι άλλο που να το αποσχολεί στο μυαλό του αυτή την περίοδο πριν την ποδοσφαίρα. Γιατί κατά τα ψέματα από Ρωσία, Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακομίσει. Όχι, είμαι από την πρώτη μέρα συγκεντρωμένος στο ποδόσφαιρο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Έχω ξεχάσει τη Ρωσία, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Είμαι το 100% σκέφτομαι το ποδόσφαιρο και τίποτα παραπάνω. Έχοντας πάρει μια μικρή γεύση από το ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν διαφορές που μπορεί να εντοπίσει συνολικά με τα άλλα προβλήματα που έχει αγωνιστεί και έχουν να κάνουν με πράγματα που δεν του αρέσουν και προβληματίζουν? Όχι, δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί το ποδόσφαιρο, μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο και σκέφτομαι μόνο αυτό. Όλα τα υπόλοιπα δεν με απασχολούν. Είσαι σε μια ομάδα που ήξερε ότι θα πει γήπεδο γεμάτο, αλλά πρέπει να πει μόνο μια φορά. Τι πρέπει να γίνει για να ξανά? Μπορώ να μιλήσω κι εγώ ως οπαδός της ομάδας που είμαι στην πατρίδα μου, στο Εκουαδόρ, και ως οπαδός. Δεν με νοιάζει αν η ομάδα χάνει ή κερδίζει. Εγώ αυτό που θέλω είναι να βλέπω το γήπεδο γεμάτο, ακόμα και στα δύσκολα. Η υποστήριξη πρέπει να είναι μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη από τα καλά αποτελέσματα. Γιατί ως ποδοσφαιριστής, αν βλέπεις το γήπεδο γεμάτο, νιώθεις ότι παίζεις με 12 ή με 13 ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνω από την άλλη μεριά του κόσμου μπορεί να είναι απογοητευμένος. Αλλά ελπίζω ότι νέα σεζόν, όλη τη χρονιά, το γήπεδο να είναι γεμάτο και ο κόσμος να είναι δίπλα μας και να μας υποστηρίζει. Μέχρι στιγμής μόνο τρέχω, οπότε δεν έχω προλάβει να μπω μέσα στα κομμάτια της τακτικής και σε όλα που είναι το ποδόσφαιρο, οπότε είναι δύσκολο να πω μια άποψη. Αυτό είναι κάτι που ο προπονητής μπορεί να το απαντήσει. Θα δούμε και στην προπόνηση. Σήμερα έχουμε το απόγευμα προπόνηση με μπάλα. Εγώ ακόμα και έτοιμος να μην είμαι, θέλω να παίξω, αλλά το αν είμαι έτοιμος ή όχι είναι θέμα του προπονητή να το αποφασίσει και εκείνος θα πει αν θα είμαι στο παιχνίδι της Πέμπτης.